Να πάμε στην εξαφάνιση, λοιπόν. Θέλω να πάρουμε τα στοιχεία με τη σειρά, Τάσο μου, γιατί αφορά στο Σωτήρι Λιμπαντέ. Ένα μυστήριο τρία χρόνια τώρα, με το θάνατό του. Τον βλέπουμε εδώ. Μας μιλά ο αδελφός του. Ο γιος του. Ο γιος του, συγγνώμη. Και αμέσως μετά να τον δούμε. Έχει τρία παιδιά, ο ένας του γιος. Παρακαλώ. Μεγάλη αγωνία. Έχουμε κινήσει όλες τις διαδικασίες από την πρώτη στιγμή και δεν έχουμε βρει ακόμα τίποτα. Σε σενάριο ταινίας θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης του 85χρονου Σωτήρη Λιμπατέ, τον οποίο αναζητεί η οικογένειά του από τις 9 Σεπτεμβρίου του 2020. Ο ίδιος είχε φύγει από το σπίτι του στο δρυμό Ωραιοκάστρου, ενώ το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε αρκετά χιλιόμετρα μακριά, στην περιοχή Τιτάν, ξεκλείδωτο με τα κλειδιά στη μίζα και τον ηλικιωμένο άφαντο. Ο ένας από τους τρεις γιους του περιγράφει στην εκπομπή μας και το Στράτη Λιμνιό το χρονικό της εξαφάνισης του πατέρα του, αλλά και τα κενά που έχει η συγκεκριμένη υπόθεση. Εκείνο λοιπόν το βράδυ φαίνεται ο πατέρας σου να φεύγει από το σπίτι αφήνοντας τα φώτα ανοιχτά, τον ανεμιστήρα ανοιχτό. Έχουμε πόρτα της κρεβατοκάμερας και αυτή είναι ανοιχτή. Για να φύγει ένας άνθρωπος απότομα ξαφνικά το σπίτι, να έχει αφήσει και το κινητό του, να έχει αφήσει το μπαλκόνο πόρτα ανοιχτή, να έχει αφήσει τον ανεμιστήρα. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και πώς βρέθηκε στην περιοχή της ανάληψης στα διόδια, και αυτό δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Έφυγε προς Καβάλα, πέρασε τα διόδια της ανάληψης, πριν περάσει τα διόδια δεν είχε να πληρώσει. Τον βοήθησαν εκεί στα διόδια, πλήρωσε, έφυγε. Ξαναγύρισε μετά από μισή ώρα, ξανασταμάτησε στα διόδια, δεν είχε χρήματα να πληρώσει. Εκεί του κόπηκε ένα πρόστιμο ότι δεν κατέλαβε τα διόδια και έφυγε. Εκεί για μένα έπρεπε ο υπάλληλος, ο υπόπτης, αφού έβλεπε έναν άνθρωπο όπως ο ίδιος είπε, σαστισμένο, να σταματήσουν και να φωνάξουν την αστυνομία, γιατί βλέπουν έναν άνθρωπο σαστισμένο. Από εκεί μετά εξαφανίστηκε. Και βρέθηκε 8 η ώρα το πρωί το αυτοκίνητο στην περιοχή του Τιτάν. Πίσω από το Τιτάν. Το αυτοκίνητο ήταν ανοιχτό, ξεκλείδωτο. Το αυτοκίνητο είχε κάνει όπισθεν πιθανώς να γυρίσει, να κάνει αναστροφή. Και του φύγε το αυτοκίνητο στην πλευρά, στην κατηφόρα, στο πούμε, και σταμάτησε πίσω. Ένα δέντρο είχε που το κράτησε το αυτοκίνητο. Αν δεν ήταν τον δέντρο, θα πέφτε εντελώς πιο κάτω στα 10 μέτρα μια κατηφόρα που ήταν. Εκεί να προσπαθήσει να βγάλει το αυτοκίνητο, έσκαψε μέχρι και την άσφαλτο και έκαψε όλο το λάστιχο. Για έναν επαγγελματία οδηγό, όπως ήταν και ο πατέρας μου, το να κάτσεις να βλέπεις ένα αυτοκίνητο που δεν βγαίνει και το ξέρεις, δεν χρειάζεται να στο πει. Να κάθεσαι να σπινιάρεις τόσο το αυτοκίνητο και να φεύγει το πέλμα του αυτοκίνητου, με ένα προξένησε μεγάλη εντύπωση. Έφυγε από το αυτοκίνητο, δεν πήρε τίποτα μαζί του, άφησε ανοιχτό το αυτοκίνητο, ανοιχτή την πόρτα, τα κλειδιά επάνω, ό,τι πράγματα είχε μαζί του τα είχε επάνω και από τότε εξαφανίστηκε, δεν μπορούμε να δούμε. Δεν ψάξαμε εμείς στο σπίτι, γιατί περιμέναμε από την αστυνομία να δούμε τι θα κάνουμε, μήπως έρθει η αστυνομία να πάρει κάποια στοιχεία. Φώναξαν και έναν φίλο του εκείνη τη στιγμή να έρθει που τον γνώριζε, να τον ρωτήσουν κάποια πράγματα. Πήραν κάποια ρούχα για να πάρουν μυρωδιά ο σκύλος της αστυνομίας σε περίπτωση να πάει, μήπως βρεθεί κάτι. Είπα εγώ, αν μπορούμε να ψάξουμε, να δούμε τι στοιχεία θα έρθετε. Μου λέει, μπορείτε να ανεβείτε στο σπίτι εσείς να ψάξετε. Και έτσι μπήκαμε εμείς μέσα και ψάξαμε και βρήκαμε τα μετρητά που ήταν πάνω στο κομωδίνο κάποια χρήματα και μέσα στο σιρτάρι κάποια άλλα. Και αυτά βρήκαμε. Και μάλιστα βρήκαμε ένα βιβλιάριο τραπέζης που ενώ πριν 5-6 μέρες είχε πάρει τη σύνταξή του, πριν 2 μέρες. Είχε πάει στην τράπεζα και είχε αφαιρέσει από το λογαριασμό του 1.040 ευρώ πρέπει να ήταν το ποσό. Αυτό μας κάνει εντύπωση. 2 μέρες πριν, εξαφανιστεί δηλαδή, έβγαλε αυτό το ποσό. Όταν δεν βρίσκεται ακόμη και σήμερα, 3 χρόνια μετά, τίποτα, τα πάντα είναι ανοιχτά. Ποιος μπορεί να μου πει εμένα ότι δεν έχει γίνει οτιδήποτε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εμείς και περιμένουμε να δούμε τι συμβαίνει. Εδώ είμαστε λοιπόν. Τάσο μου, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Τι είναι το νέο στοιχείο και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Ωραία. Να πούμε δύο βασικά, τα περισσότερα στοιχεία της εξαφάνισης αυτή τα λέει ο Στρατής Λιμνιός στο συγκεκριμένο βίντεο από την έρευνα που έχει κάνει. Ξεκινάει ένας άνθρωπος, γυρνάει στο σπίτι του 11 η ώρα το βράδυ. Ετοιμάζει να φάει το βραδινό του. Φεύγει 11.30 ώρα γιατί βρίσκουμε το συγκεκριμένο πιάτο, τον ανεμιστήρα, γιατί ήταν 9 Σεπτεμβρίου, ήταν καλοκαίρι. Τα φώτα αναμένα, χρήματα στο κομωδίνο ανακατεμένα. Βγαίνει 11.30 ώρα,
ο άνθρωπος ξεκινάει, πάει προς Καβάλα, φεύγει από το δρυμό, όποιος ξέρει την απόσταση, που είναι μισή ώρα η απόσταση, άρα δεν μπορεί να μην τα είχε χαμένα, γιατί κάνει τη διαδρομή σωστά, πήγαμε, κάναμε και εμείς την ίδια τη διαδρομή, περνάει στα διόδια προς Καβάλα, πάει στα άλλα διόδια, ξαναγυρνάει, πάλι χρονομετρημένα από τα χαρτάκια που βρήκαμε μέσα στα διόδια, δηλαδή εγώ με το αυτοκίνητο έκανα 22 λεπτά και ο κύριος Λιμπαντές έκανε 23 λεπτά, άρα έχει απόλυτη διάβγεια, γυρνάει, δεν έχει χρήματα στα διόδια, του κόβεται πρόστιμο, ενώ στο σπίτι είναι σημαντικό να πούμε ότι βρέθηκαν, το ξανατονίζω, είναι σημαντικό στοιχείο, ότι βρέθηκαν και χρήματα και στο κομωδίνο και στο σιρτάρι και η ανάληψη που είχε γίνει πριν τρεις μέρες. Και μετά στην περιοχή του Τιτάν βρίσκεται το αυτοκίνητο να προσπαθεί να κάνει αναστροφή σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Έχουμε αργώσει στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν έχει βρεθεί κανένα στοιχείο, ούτε ένα ρούχο του, είτε οτιδήποτε. Έχουμε ψάξει πάρα πολλές φορές με θελοντές και έκτοτε αγνοείται. Το σημαντικό στοιχείο. Οδηγούσε εκείνος το αυτοκίνητο. Οδηγούσε εκείνος το αυτοκίνητο. Φαίνεται από τις κάμερες. Στρέφονται κάπου οι έρευνες. Δηλαδή υπάρχει ένα στοιχείο που αυτή τη στιγμή παίρνει την υπόθεση από την αρχή. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο το έχουμε καταθέσει στις αρχές, είναι ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι εξ αρχής δεν έχουν πει την αλήθεια. Δηλαδή, υπάρχει συγκεκριμένος άνθρωπος... Συγκεκριμένοι μάρτυρες. Μάρτυρες και από το περιβάλλον του κυρίου Λιμπαντέ δεν έχουν πει την αλήθεια. Γιατί? Γιατί βρήκαμε στο κινητό του, ενώ ρωτάμε συγκεκριμένο άνθρωπο μάρτυρα αν είχαν επικοινωνία μαζί του, βρήκαμε στο κινητό την προηγούμενη μέρα το βράδυ, πάλι η ίδια ώρα γύρω στις 11-11.30 ώρα το βράδυ, συγκεκριμένες κλήσεις από το συγκεκριμένο άτομο και μηνύματα. Α, άρα κάποιος που κατέθεσε ότι δεν είχαν επικοινωνία και επαφή, τελικά φαίνεται. Από τα τηλέφωνα και από την άρση ότι είχαν. Μήπως φοβήθηκε, μήπως φοβήθηκε. Καμιά φορά ο μάρτυρας. Συνεχίζω, άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Επειδή χάθηκε ένας άνθρωπος. Υπάρχει επίσης ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Γιατί να το ζει να το κάνουν. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι εμφανίζεται μαζί με τον Λιμπαντέ σε συγκεκριμένο μηχανικό και κοιτούν πώς θα κάνουν μεταβίβαση ακινήτου που είναι στην ιδιοκτησία του κυρίου Λιμπαντέ σε αυτόν και στο μηχανικό. Στον άνθρωπο, τον ξένο άνθρωπο. Αυτό είναι, αυτό χρωστούσε είναι. Πουθενά. Δεν χρωστούσε πουθενά, όχι. Είχε δανείσει πουθενά χρήματα. Από όσο γνωρίζουμε εμείς, όχι. Αλλά ένας συνταξιούχος που ποτέ δεν έκανε ανάληψη των χρημάτων του τη σύνταξη όλα μαζί μας προκαλεί πολλά ερωτήματα. Γιατί πήγε και έκανε ανάληψη της σύνταξης, ποτέ δεν έβγαζε. Τον εκβίαζαν με κάτι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, αυτό μένει οι αρχές να αποδειχθεί. Και με τρία παιδιά, γιατί να θες να γράψεις την περιουσία σου. Όχι, και γιατί πας και λες ότι θα το μεταβιβάσω ένα συγκεκριμένο ακίνητο σε έναν τρίτο. Υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο? Αυτά νομίζω είναι που μπορούμε να. Ναι, είναι και ένα έβριμα που έχει. Σε κοιτάζω, γιατί νομίζω επειδή υπάρχει κάτι. Υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο νομίζω δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα, αλλά είναι ένα σημαντικό έβριμα που έχει βρεθεί σε έρευνα που έχει κάνει η αστυνομία σε συγκεκριμένο χώρο, που νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα μπορέσουμε να το πούμε δημόσια. Αλλά προς το παρόν, επειδή γίνεται βαθιά έρευνα, είναι ένα συγκεκριμένο έβριμα σε συγκεκριμένο χώρο που προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για την οικογένειά του, γιατί κλείσαμε 3 χρόνια και 1 μήνα. Συγγνώμη, ο χώρος έχει σχέση με τον άνθρωπο που λέμε τόση ώρα? Έχει σχέση. Εσείς εκτιμάτε υπάρχουν πιθανότητες να βρεθεί τελικά ο άνθρωπος? Καλό θα ήταν, επειδή παρακολουθεί και η οικογένεια την προσωπική μου, εγώ σαν δικηγόρος και σαν νομικός θέλω να κάνω έρευνα και να πάω τις έρευνες μέχρι τέρμα και βαθιά. Την προσωπική μου άποψη νομίζω ότι την έχουμε συζητήσει και με την οικογένεια. Πάντως αλλά επειδή εδώ, υπάρχουν στιγμή... πάρα πολλά στοιχεία. Πόσο ετών είπαμε ήταν? Ήταν ο 83-84. Εγώ πάντως θέλω να πω το εξής. Είχε απόλυτη διάβγεια. Αυτό που είπε το ρεπορτάζ και η Ζηνέ, είχε απόλυτη διάβγεια. Είχε προβλήματα υγείας? Κανένα. Ούτε άνοια, ούτε τίποτα. Να πω λίγο κάτι όμως. Ότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόσωπο κλειδί σε αυτή την ιστορία. Που ενώ υπαρχικά ότι δεν είχε συνομιλήσει, φαίνεται ότι είχε μιλήσει. Εκ των υστέρων μετά φαίνεται ότι ενδεχομένως, αν είναι αυτό το πρόσωπο ή κάποιο άλλο, δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή, υπάρχει κάτι που φαίνεται ότι βρέθηκε στην κατοχή του και ενδεχομένως να μαρτυρά κάτι. Σωστά τα λέω? Είναι υποψίες για το οικονομικό κίνητρο που μας λέει αυτό. Γιατί τον έβγαλε από το σπίτι? Το σημαντικό είναι τι σε βγάζει 11.30 ώρα από το σπίτι και αφήνεις τα φώτα αναμένα, τα χρήματα ανακατεμένα, το φαγητό σου έτοιμο
εκεί. Τι σε βγάζει κάτι λοιπόν από το σπίτι, κάτι συνέβη και τον έβγαλε κάποιος. Και ένα κίνητο. Εκείνη τη στιγμή. Γιατί φαίνεται ότι έχουν πάει για συγκεκριμένη πράξη. Πράξη σε συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο οποίος ο άνθρωπος καταθέτει και μιλάει και με την οικογένεια και με τους γιους. Τι ώρα έγινε αυτό, τι ώρα έγινε το προσέγγιση. Επιστρέφει στο σπίτι 11 η ώρα. Το βράδυ. 11 η ώρα το βράδυ. Το βράδυ τι έγινε. 11.30 ώρα βγαίνει από το σπίτι και τα αφήνει όλα ανοιχτά. Πολύ αργά. Τέτοια ώρα να κάνει κάποιος συναλλαγές και για κίνητο να κάνει μετά. Συναλλαγή θα μπορούσε να κάνει. Εντάξει, βάζουμε ανωτελεία. Εμείς έτσι κι αλλιώς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Οπότε θα έχουμε και άλλα να πούμε. Ας αφήσουμε την έρευνα σε αυτό το σημείο.